Απέναντι σε αυτά που υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Μέρα 25, εμείς ένα έχουμε να πούμε, ότι ο ριζοσπάστης δημοσιεύει ό,τι έχει και είναι θερέγγυο. Το αν πλαστογραφήθηκε εδώ μέσα στη Βουλή είναι θέμα να το ερευνήσει το Μέρα 25 και αυτό να το αναδείξει. Εξάλλου στην πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν χρειάζεται να πλαστογραφήσει τίποτε. Βασίζεται πάντα σε πραγματικά στοιχεία και όπλο του είναι η ιδεολογία του για την ευημερία του ελληνικού λαού. Και τώρα ερχόμαστε στο νομοσχέδιο, αλλά και συνολικά στην κατάσταση που υπάρχει. Είμαστε επίσημα σε προεκλογική περίοδο και ο καθένας ψάχνει βέβαια και ένα επιχείρημα για να βρει και να αναδειχθεί και να είναι στο κέντρο συζήτησης. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες κυριαρχούν και σενάρια για κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Υποθήκανε και εδώ μέσα στην αίθουσα. Όμως, το κύριο είναι ότι δεν έχουν στο κέντρο προσοχής τους και δεν έχουν σχέση με τις ανάγκες του λαού. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκαν αυτοδύναμες κυβερνήσεις, αλλά και κυβερνήσεις συνεργασίας, με τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Όμως όλες, όχι μόνο δεν αποδείχτηκαν παράγοντες σταθερότητας, αλλά έγιναν παράγοντες αστάθειας για το λαό και τα δικαιώματά του, που τα τσάκισαν και συνεχίζουνε. Αφού τα κέρδη των καπιταλιστών τα έχετε πάνω από την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Τα αποτελέσματα φαίνονται στις αφύλακτες ράγες, τα ρημαγμένα νοσοκομεία, τα προστάτευτα από σεισμούς σχολεία και ασυντήρητα, την ανυπαρξία της αντιπυρικής και αντισεισμικής πρόληψης. Τα προσμετράμε σε ανθρώπινες ζωές, στα Τέμπη, στην πανδημία, στο Μάτι, στη Μάνδρα, στην Εύβοια και σε καταστροφή λαϊκών περιουσιών. Συνεπώς, το κρίσιμο για το λαό δεν είναι να επιλεγεί ένα ακόμα κυβερνητικό σενάριο με τους γνωστούς πρωταγωνιστές και κυρίως με τη γνωστή κατάληξη. Το κρίσιμο είναι τα αστικά κόμματα που θα σχηματίσουν την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση να είναι όσο γίνεται πιο αδύναμοι, να περάσουν τις αντιλαϊκές πολιτικές τους και ταυτόχρονα να είναι δυνατός ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων με ένα κομμουνιστικό κόμμα πολύ πιο δυνατό. Τα αναφέρω γιατί σήμερα το νομοσχέδιο αναφέρεται στον κώδικα μετανάστευσης και δεν θα μπορούσαν οι ρυθμίσεις που περιέχουν να στέκονται με σεβασμό στα δικαιώματα των μεταναστών και προσφύγων. Ο προδούμενος κώδικας, όπως ανέπτυξε και η συγγήτρια του ΚΚΕ, η συντρόφισσα Κομνηνάκα, επιβεβαιώνει τον αντιλαϊκό και άδικο χαρακτήρα του σε βάρος των δικαιωμάτων των χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας. Οι νέες ρυθμίσεις γίνονται για την προσαρμογή και εναρμόνιση στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου, για πάυθυνο εργατικό δυναμικό και όχι βέβαια στις ανάγκες των ιδίων των μεταναστών και των προσφύγων. Αυτό επιδιώκεται. Είναι ο έλεγχος των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, το ανοιγοκλείσιμο της κάνουλας, ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί η στρατηγική σας υπέρ των επιχειρηματικών προνομίων και κερδών είναι κοινή. Την υλοποιείται με δύο τρόπους που αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος της αντιμεταναστευτικής πολιτικής. Με την ένταση της καταστολής στα σύνορα, τις απελάσεις και τον εγκλωβισμό των ξεριζωμένων σε υπερδομές, φυλακές, όπως έγινε και με την πρόσφατη υπογραφή των συμφωνιών και την ενίσχυση της Frontex στον τομέα των λεγόμενων επιστροφών. Δηλαδή, απελάσεις και με τη δημιουργία των λεγόμενων νόμιμων οδών μετανάστευσης για να εισάγεται το αναγκαίο για το κεφάλαιο εργατικό δυναμικό, όπως προέκυψε και από τις διακριτικές συμφωνίες του σύγχρονου δουλεμπορίου με σύγχρονους σκλάβους. Αυτή
με τον Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο και έπονται κι άλλες, σύμφωνα με τις εξαγγελίες σας. Και βέβαια όλοι τις στηρίζετε. Το πρόσταγμα το παίρνετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που το τελευταίο διάστημα τοποθετεί ξανά στο επίκεντρο το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα. Όχι φυσικά από τη σκοπιά της προστασίας των κατετρεγμένων ανθρώπων που οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις και οι πόλεμοι, οι ανταγωνισμοί και η εκμετάλλευση διώξανε από τις πατρίδες τους, αλλά αντίθετα πως αξιοποιώντας όλα τα μέσα και τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου και του πολέμου για να εντείνει την καταστολή και να περιστείλει ακόμα περισσότερο το δικαίωμα στο άσελο και τη διεθνή προστασία. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία η Συρία και το Αφγανιστάν παραμένουν με μεγάλη διαφορά οι πρώτες χώρες προέλευσης των αιτούντων άσυλων, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλιμακώνουν τη ρητορική τους για την ανάγκη καταπολέμησης των παράτυπων μεταναστευτικών ροών. Επί της ουσίας, αποτελεί απόπειρα αποψήλωσης της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες και σε αυτό στοχεύουν. Μάλιστα, η τελευταία σύνοδος κορφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Μεταναστευτικό το επιβεβαιώνει, αφού εκφράζει την κλιμάκωση μιας βάρβαρης πολιτικής απέναντι στους ξεριζωμένους των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων. Τα συμπεράσματα αποκαλυπτικά. Την ώρα που οι τραγωδίες στον υγρό τάφο του Αιγαίου συνεχίζονται αδιάκοπα, αποτελεί πρόκληση το κείμενο των συμπερασμάτων για την ενίσχυση της καταστολής στα σύνορα και την ισχυροποίηση των ευρωνοσιακών κατασταλτικών μηχανισμών Ευρωπόλ, Eurojust, Frontex, όπως και των συστημάτων ευρωφακελώματος. Ακόμα πιο προκλητική ήταν η ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης στη Σύνοδο που ουσιαστικά περιορίστηκε στο θέμα της χρηματοδότησης για το φράκτη στον Εύρο. Η εναρμόνιση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλιώς του ανοιγοκλίματος της τρόφιγγας με βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου δεν είναι τωρινή. Το απαιτούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι μέσω των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την εξασφάλιση του απαραίτητου εργατικού δυναμικού και το πλαίσιο που θέτουν οι ίδιοι. Παραδείγματος χάρη η Γερμανία που στηρίζει ενεργά τη μείωση των μεταναστευτικών ροών πάση θυσία. Ανακοίνωσε τον περασμένο Οκτώβριο ότι έχει απώλειες 86 δις ευρώ ετησίως για τις βιομηχανίες της λόγω ελλείψεων σε εργατικά χέρια. Έτσι προχώρησε σε διευκολύσεις για την απόκτηση γερμανικής υπηκότητας με στόχο, όπως ανέφεραν οι ενώσεις βιομηχάνων, να γίνει η Γερμανία ελκυστική σε ξένους ειδικευόμενους εργαζόμενους. Και σε αυτούς τους στόχους υπάρχει απόλυτη σύμπνοια από φιλελεύθερους σοσιαλδημοκράτες μέχρι ακροδεξιές δυνάμεις. Γι' αυτό έχει φύγει πολύ μεγάλο ποσοστό Πακιστανών εργατών που ζούσαν στην Ελλάδα για τη Γερμανία. Και στην Ελλάδα. Το τουριστικό κεφάλαιο και οι μεγαλοαγρότες πιέζουν για εισαγόμενο φτηνό εργατικό δυναμικό με άλοθη ότι δεν βρίσκουν Έλληνες εργάτες όταν η ανεργία είναι περίπου 12%. Αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν μισθούς για να μπορεί να ζήσει κανείς, να πληρώσει το ενίκιο, τους λογαριασμούς, ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο και τη διατροφή του για να μην πεινάει. Βέβαια, στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεταναστευτικό προσφυγικό εφάρμοσαν και εφαρμόζουν με συνέπεια όλες οι διαδοχικές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, παρά τις διαφοροποιήσεις τους σε επιμέρους ζητήματα. Το βλέπουμε με τα γκέτο και τις άθλιες συνθήκες από τους μεγαλοκτηματίες φραουλάδες σε Ηλία και Αχαΐα, στα θερμοκήπια ανά την Ελλάδα, στο Μαραθώνα και αλλού, την άγρια εκμετάλλευση και για αυτούς που εργάζονται χρόνια στη χώρα και συνεχίζεται. Το είδαμε.
στις δύο πρόσφατες συμφωνίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με Μπαγκλαντές και Αίγυπτο, που έγιναν με όρους σύγχρονου σκλαβοπάζαρου και με σκοπό την εισαγωγή φτηνού εργατικού δυναμικού χωρίς δικαιώματα, και στηρίχτηκε επί της ουσίας και από ΣΥΡΙΖΑ και από ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, η διαθέση υπάρχει μεταξύ σας και για την κατάπτυστη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, τον εγκλωβισμό του κανονισμού του Δουβλίνου, τις απαράδεκτες λίστες των ασφαλών χωρών και ούτω καθεξής. Αποδέχεστε με προσήλωση το ρόλο του χωροφύλακα των Ευρωπαϊκών Συνόρων και στηρίζετε και οι δυο την ενίσχυση της Frontex στα σύνορα για επαναπροωθήσεις και fast-track απελάσεις. Πάνω απ' όλα όμως, όλοι σας συμφωνείτε και υπηρετείτε τη λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, προσκυνάτε το ΝΑΤΟ, διεκδικείτε πρωταγωνιστικό ρόλο για την Ελλάδα στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, δώσατε και δύο διαπιστευτήρια για την ανάγκη εμβάθυσης του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ κατά την τελευταία επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, με τη μετατροπή της χώρας σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση και σε δολοφονικό ορμητήριο, με όποια κυβέρνηση και αν προκύψει μετά τις εκλογές. Εμπλέκεται τη χώρα σε πολύ επικίνδυνους δρόμους και το λαό να είναι και να ζει στην ανασφάλεια. Με λίγα λόγια, όλοι σας υπηρετείτε την πολιτική ενεργής και άμεσης εμπλοκής της χώρας σε πολέμους και επεμβάσεις, που αποτελούν τη βασική αιτία του ξεριζωμού εκατομμυρίων ανθρώπων και μεταστήνεται απέναντί τους φράχτες και υπερσύγχρονα σύστημα καταστολής. Γι' αυτό ελπιδοφόρο είναι οι μεγαλειώδεις και συγκινητικές κινητοποιήσεις σε Ελλάδα με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη, που έβγαλε στο δρόμο πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμο σε όλη τη χώρα, αλλά και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες, Γερμανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Βέλγιο, ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων, και αυτό δίνει αισιοδοξία και ελπίδα. Για τις ζωές τους λοιπόν, εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη απεργούν και διαδηλώνουν, για συλλογικές συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις μισθό, για δουλειά με δικαιώματα και μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους, δυναμώνοντας τα αιτήματα για μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και αξιοπρεπής συντάξης. Στη βάση του τεράστιου πλούτου που παράγει ο εργαζόμενος λαός και οι οικονομικοί μετανάστες. Μέσα σε αυτή την πάλη, την οργάνωση και την αλληλεγγύη διαμορφώνονται οι δυνατότητες για να φωτίζεται ο δρόμος που πρέπει να ανοίξουν οι λαοί ώστε να γράψουν τη δική τους ιστορία. Γιατί οι ζωές μας έχουν πραγματική αξία, δεν κοστολογούνται. Γι' αυτό στεκόμαστε στον πλευρό των κατατρεγμένων και κυνηγημένων από τους υπεριαλιστές και τους πολέμους τους, πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι ταξικά αδέλφια της εργατικής τάξης της χώρας μας. Καλούμε να αποτελέσει και αυτό κριτήριο ψήφου, δηλαδή η θέση του ΚΚΕ για αυτό το προκλητικό και απαράδεκτο νομοσχέδιο που καταψηφίζουμε, όπως και για την κατάργηση των απαράδεκτων κανονισμών του Δουβλίνου και της κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, κόντρα στο αντιδραστικό ευρωνοσιακό πλαίσιο της καταστολής και του εγκλωβισμού. Μπορεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας να λέει ότι είναι τομή το νομοσχέδιο. Όμως τομή θα ήταν η εξέταση των αιτήσεων ασύλου στην Τουρκία, όπως προτείνει το ΚΚΕ, από επιτροπές κάτω από την ευθύνη του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να τερματιστούν ο εγκλωβισμός και τα ρυψοκίνδυνα ταξίδια που οδηγούν σε θανατηφόρα ναυάγια. Βέβαια και η κυρία Υφυπουργός έδωσε μια ειδηλιακή εικόνα για τα συνόδευτα, όταν το πρόγραμμα επανένωσης έχει ρυθμούς χελώνας και όρους εμπόδια σχεδόν απογορευτικούς. Όμως, πολύ ατυχές το παράδειγμά της για την Κούβα,
όταν σε αυτή τη χώρα εξασφαλίζουν γάλα και παιδεία σε όλα τα παιδιά, παρόλο το παράνομο αποκλεισμό και το εμπάρκο από τη ΣΥΠΑ από το 1962 και όταν ο ΙΕ 27 φορές έχει ζητήσει την άρση του. Και στην πανδημία, στον COVID, ελάχιστα τα θύματα σε σύγκριση με την Ελλάδα. Γιατί έχουν δημόσια υγεία για το λαό, γιατί έχουν τα δικά τους εμβόλια, γιατί εξασφαλίζουν δημόσια και δωρεάν υγεία, γιατί στο επίκεντρό τους έχουν τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη των καπιταλιστών. Αλλά και συνολικά, εμείς για τους οικονομικούς μετανάστες, όπως αναλυτικά είπε και η συγγήτριά μας, στηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρξουν ενταξιακά προγράμματα για τη γλώσσα, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία, στην υγεία, στην εκπαίδευση, νομιμοποίηση μεταναστών που ζουν χρόνια στην Ελλάδα χωρίς επιβαρυντικές προϋποθέσεις και άλλα εμπόδια, με ίδιες συνθήκες εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Και κυρίως προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αλλά κυρίως να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και στην εμπλοκή της χώρας σε αυτούς με προοπτική για έναν κόσμο χωρίς πόλεμο, εκμετάλλευση και προσφυγιά.